Ιταλική δικαιοσύνη κατά Μπερλουσκόνη ακόμα μία φορά. Το δικαστήριο του Μιλάνου τον έκρινε ένοχο και τον καταδίκασε σε 4 χρόνια φυλάκιση για την υπόθεση της απάτης κατά την αγοραπολισία τηλεοπτικών δικαιωμάτων του ομίλου Mediaset. Ο δικηγόρος του Καβαλιέρε, Νικολό Γκεντίνη, μετά την έκδοση της απόφασης, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη από τον Άριο Πάγο. Πρόκειται για μια κακή απόφαση. Ήμασταν σίγουροι ότι αυτή θα ήταν απόφαση του εφετείου. Δεν έχει λογική η καταδίκη ενός ανθρώπου που δεν έχει καμία σχέση με την εταιρεία. Ο Καβαλιέρε αντιμετωπίζει και το ενδεχόμενο απαγόρευσης άσκησης δημοσίου αξιώματος για 5 χρόνια αν η απόφαση επικυρωθεί από τον Άριο Πάγο. Είναι πιθανό να χάσει δηλαδή το βουλευτικό του αξίωμα. Αν το ανώτατο δικαστήριο επικυρώσει την απόφαση, θα το απαγορευτεί αμέσως η άσκηση δημοσίου αξιώματος. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει αυτόματα τη βουλευτική του έδρα και όλα τα υπόλοιπα αξιώματά του, δηλώνει ο καθηγητής ποινικού δικαίου Μαουρίτσιο Μπελακόσα. Η απόφαση του εφετείου επιβεβαιώνει την πρωτόδικη απόφαση του δικαστηρίου τον Οκτώβριο του 2012. Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι ο όμιλος Mediaset δεν κατέβαλε ως όφιλε τους προβλεπόμενους φόρους για τηλεοπτικά δικαιώματα.